Ακολουθεί. Είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Νέρος γραφάτα μες στα σοκάκια γυρνάει κλειμένος. Άκουσα σκύλος πηδάει σαν ψήλος γυρισμένος. Κρέον, κρέοντος και σία. Ποτέ η λίτσα, ποτέ μια πίτσα κι εγώ πουαρώ. Κρέον, κρέοντος και σία. Στα ζούσα μέλη ευλογημένη κι ας είναι ρο. Νέρος γραφάτα μες στα σοκάκια γυρνάει κλειμένος. Άρτης σαν σκύλος πηδάει σαν ψήλος συγκυρισμένος. Κρέον, κρέοντος και σία. Νέρος γραμμάτα και δώσει τσάρκα φυλάω σκοπός. Με ένα μέλιο κατεργάρι και με ένα πάτερα λανιάρι κοινωνικό. Κρέον, κρέοντος και σία. Ποτέ η λίτσα, ποτέ μια πίτσα κι εγώ πουαρώ. Κρέον, κρέοντος και σία. Στα ζούσα μέλη ευλογημένη για σύνερο. Ένα, δύο. Ένα. Ένα, testing, ένα. Ένα, δύο. Testing, ένα, ένα. Ένα, δύο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σας βοηθήσω. Χρειάζεται. Χτύπησες? Δεν χτύπησα. Και άλλη φορά να χτυπάτε. Η κοπέλα είπε μου ότι μπορώ να περάσω και... Τέλος πάντων. Κάτσετε. Ευχαριστώ. Μα ίσως ήταν ο κύριος της κυρίας Άννας Ρήτας. Ακριβώς. Χριστοδουλίδης. Χριστόδουλος Χριστοδουλίδης. Και γιατί ήρθατε στο γραφείο μας, κύριε Χριστόδουλε Χριστοδουλίδη? Στο γραφείο σας ήρθα για κάτι πολύ προσωπικό, πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο. Τότε ήρθατε στο κατάλληλο μέρος, κύριε Χριστοδουλίδη. Το γραφείο μας φημίζεται για τη διακριτικότητα του, την εχημήθειά του και τον επαγγελματισμό του. Και για το σπάσιμο νεύρων αυτών που παρακολουθείτε. Εάν δεν σας κάνουμε, κύριε Χριστοδουλίδη, να πάτε κάπου αλλού. Όχι, δεν θέλω να πάω αλλού. Αχα. Τότε πέστε μου το πρόβλημα, κύριε Χριστοδουλίδη. Η γυναίκα μου. Η κυρία Άννα Ρήτα Χριστοδουλίδη. Ακριβώς. Θέλει. Ναι. Θέλει. Ναι. Θέλει. Τι θέλει, κύριε Χριστοδουλίδη? Θέλει να με δολοφονήσει. Άντε ρε παιδάκι μου. Ένα λεπτό, να εδώ πίσω το μέλλον. Η μόνη κληρονομική ασθένεια που μπορεί να έχει αυτό το παιδάκι θα είναι η μάνα του. Αυτό το παιδί δεν θα πάθει τίποτα. Εγώ το πρωί πίνω μόνο ένα καφεδάκι. Ευτυχώς που το πρωί πίνεις μόνο ένα καφέ. Θα σε είχα εκτελέσει έτσι πως τα έχεις κάνει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από να μεγαλώσει ένα παιδί που είναι δικό σου. Και εμείς είμαστε οικογένεια. Όχι ακόμα. Σβήνω, κάνουμε, δεν με βλέπεις. Είπα σε ένα φίλο, Ράδι. Τι φίλο? Ήρθατε. Είμαι σε καινούρια σχέση. Όχι. Ανησυχώ, μην απέκτησε αδερφάκι. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για αυτό το μωρό. Και να είμαστε μαζί. Οι συμμαθητές επιστρέφουν με νέα επεισόδια. Αυτό το Σάββατο και κάθε Σαββατοκύριακο στις 6:30 το απόγευμα με διπλά επεισόδια. Μετά το ταξίδι στο παρελθόν, ο ήρωάς μας ταξιδεύει στο μέλλον. Μαζί με την αγαπημένη του και τον ιδιόρυθμο εφευρέτη. Hoverboard. Come on, come on, come on.
Περιπέτεια και γέλιο. Επιστροφή στο μέλλον 2. Το Σάββατο στις 9:20 το βράδυ στο Nintendo. Κάποιος μας θωρεί. Έχει κάμπος απόγευμα εδώ μέσα και θωρούμε. Μια αγαπημένη οικογένεια. Εγώ θέλω ένα σκέτο. Γλυτζί, όπως τη μάμα. Και εγώ ένα μέτριο, όπως το γαμπρό. Δίχως προβλήματα. Σόδομα και γόμορα. Ο μπαμπάς. Επήρες που μένα ρε. Είμαστε όμορφοι να μου να γάμω. Η μαμά. Εφαές. Μια χιλόπιτα που δαμέω στην αυτού. Ευτυχώς γιατί δεν πρόλαβα να μαέρεψω σήμερα. Ο γιος και η μέλους ανήφη. Τι είσαι εγώ. Πείθεις εγώ. Ο μπάτλερ. Τι κάνεις και με την ώρα που σου μιλώ. Μα σας πείσα. Και η μαμά της μαμάς. Είσαι μια κοτσάκαρη με κατσία. Είπες με κοτσάκαρη μπαλέ. Ζήσαν αυτοί καλά. Εδώ κάτω. Έρχομαι να σας αρνιάσω. Γεια σας. Και γαλούρα η πεθερά σας. Και εμείς οπωσδήποτε καλύτερα. Εντάξει, δεν έγινε για τίποτα. Σιρόπι. Εντάξει, μάμα. Μάμα μία. Παρπατάς. Μάμα μία. Σε νέα ώρα μετάδοσης. Από αυτή τη Δευτέρα και καθημερινά στις 7:45 το βράδυ στον Αντένα. Τα πέντε κλειδιά. Καθημερινά στις 10:15 το βράδυ στον Αντένα. Έλα ρε κούμπα. Τα πράγμα. Όχι ρε φίλε. Πρέπει να βρεις να βάλεις κάτι που καταστήγει ο Παναθήρα και όσο να έχεις προβλίο. Άρα σου πω, πήγαινε και πουλιάσεις το Γιάννη να πιάσει 6 πορτουβέλες, να σε σίγουρα μέσα. Εντάξει ρε, καταλάβες. Άντε ρε, γεια. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, είπα. Ευχαριστώ, είπα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, παράγγειλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λυθιέ. Μπορεί να έρθει και σε φέρουμε για να με ολίγει, εντάξει. Έλα, ρε κούμπαρ. Φιντάρια, για εσύστα. Εντά εσύ. Το λοιπόν, αν με βρεις τα ριάκια, θα έρθω για μένα σου να κάνω όλη μπάλα, άλλο σου. Καταλάβες. Άντε, μπράβο. Ο καφές σας. Ευχαριστώ. Τώρα σχολανείς. Συγγνώμη. Τώρα σχολανείς, λέω. Γιατί. Ρωτά σε ποιο βαγκά γυρούει. Ρε μα πέλανες. Τι θέλεις ρε κουμπάρε. Τα πάντα. Τα πάντα. Κανούμε στα προβλήματα μας. Προβλήματα, μάνα μου, να τα λύσουμε. Λοιπόν, αν δεν σταματήσεις σε ένα λεπτό, θα πάω να φωνάξω του μάστρου. Γιατί, αγάπη μου, ήταν που σου κάμα. Ρε κουμπάρε, ξέρω σε. Όχι. Έφυσαι με ήσυχη τότε. Ρε ευκαιρία να μάθεις. Έθελω να σε μάθω. Νομίζεις, κατά βάθος θέλεις. Έθελω, λέμε. Θέλει και εν το ξέρεις. Πε μου, είσαι τέλεια γάδαρος. Ναι. Αχ, τον ύβρα μου πρώην πρωί. Γιωργούλα. Τι. Τι είπες? Είναι Γιώργουλά μου σε λάλλου. Όχι, γιατί. Βαρβάρα. Είδες. Μάθαμε και το όνομα σου. Ευχαριστώ πολλά που για μένα δεν έπιες δουλειά. Δεν πειράζει, έτσι αλλιώς ευαρκόμουν να πάω. Είπα τους ότι είμαι άρρωστη. Απολογούμε, ειλικρινά απολογούμε. Αλλά είναι κάτι πολύ επίγον. Τι έγινε? Αύριο το απόγευμα. Ναι. Εκάλεσε με μια φίλη μου να πάω στο σπίτι της για καφέ και να σου κι άλλες κοπέλες σαμε. Και... Και... Δεν έχω παπούτσια να φορέσω. Απ***. 63. Μα μόνο. Μόνο. Αχ, μα σοβαρά. Ναι, σοβαρά. Α, έλα να ρίτα μου. Έρχεσαι μαζί μου στα καταστήματα, please. Μα τώρα. Please. Τώρα που το λες, θέλω κι εγώ να αγοράσω παπούτσια. Εσύ πόσα ζευγάρια παπούτσια έχεις? Ας σκεφτώ. 90. Είδες? Άντε πάμε. Άντε πάμε. Μπαρμπάρα. Μπαρμπάρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να χαρείς με να αρχίσεις πάλι. Πότε να σε δω? Πότε. Μα αφού θέλω να σε δω. Φουρείς με και δάμε. Άλλο δάμε, εγώ θέλω να σε δω μόνη σου. Είμαι παντρεμένη.
Με σοβαρό μιλάς. Είμαι ρουβινιασμένη. Αποκλείεται. Γιατί? Γιατί ραμονιά, δεν μπορείς να καταλάβουν. Α, ναι. Και πότε δεν καταλάβουνται. Που το τσίλι μου. Τέλος πάντων, όσο θα είμαι αρκετά σε ανέχτηκα, αφήσ' με να πω στη δουλειά μου. Λοιπόν, να πούμε αύριο στο πάρκο με τον πρωί, εντάξει. Ξέχαστο, πίνε μόνος σου. Έλα τώρα, αφού θέλεις, ένα να χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, αν δεν σταματήσεις, θα αρχίσω να τσιριλώ. Γουστάρω, αρέσκουν οι γκόμενες που τσιριλούν. Και δεν με ξαναπείς γκόμενα. Εντάξει, να σε λέω μωρό. Ούτε μωρό. Είναι που δεν να σε λέω. Βαρβάρα. Εντάξει, βαρβάρα. Τα ώρα να βρει, ξέχαστο, είπαμε. Να πούμε η ώρα 10. 10. Να πούμε πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Να πούμε η ώρα 11. Να πούμε η ώρα 12. Είδες ότι θέλεις. Αν μπεις ακόμα μια κουβέντα, δεν θα έρθω. Ό,τι θέλεις, Βαρβάρα. Λοιπόν, αφήσουμε τώρα γιατί έχω δουλειά. Τέλειωνε. Τι είναι πάρε πρωί. Πάμε πισίνα. Μην πάθε. Τέλειωνε είπα. Τι ώρα είναι. 9. Πολλά νωρίς για πισίνα. Να πάμε να πιάσουμε θέση. Εν και θέατρο μίτσα και να πάμε να πιάσουμε θέση. Τέλειωνε είπα. Εντάξει, τώρα απάντησω. Να μπω, αν είσαι γκρουπ σήμερα πάλι. Έχω προβλήματα στη δουλειά. Γιατί. Να σου πω στην πισίνα, τέλειωνε. Εντάξει. Να μωρέ, μωρό. Γιατί άρχισες. Εντάξει. Τι εντάξει, θεωρείς σωστό να περιμένω τα με τόση ώρα. Ω. Τότε γιατί άρχισες. Κάτι μου έτυχε. Κάτι σου έτυχε. Τέλος πάντων. Πού είναι να πάμε. Θέλεις να πάμε να το ευχαριστούμε. Άντε πάμε και ύστερα θερού. Τίτσο, ξέρεις τι είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ένα σπάσει και λέω μου που έχει δάνε ξενοδοχείο. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, αλλά και εσύ θέλω να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Είχε ένα δάμε πιο κάτω, αλλά νομίζω έκλεισε. Θέλω να κάνω οικογένεια. Πού είναι να την πάρω ρε τώρα, πού είναι να την πάρω. Θέλω να κάνω μωρά τώρα που είμαι νέα. Νέα ξενοδοχεία δάμε έχει. Θέλω να παντρευτώ ένα καλό παιδί. Εγγύνον του στέγιου ρε που πάνε παντρεμένε. Θέλω να κάνω μωρά. Να την πάρω για μένα, είμαστε μωρά. Αχ, θέλω να κάνω το σπίτι μου. Ξανά την πάρω σπίτι. Λαλή και η μάνα μου. Όχι, αν έρθει η μάνα μου. Βαρβάρα μου, να με ρισκάρεις τίποτε στη ζωή σου. Όχι, όχι, δεν το ρισκάρω. Βαρβάρα μου, λαλή μου, να σε δω νύφη και ας πεθάνω. Όχι, δίπλα μην είσαι και νύφη μου, έγινε. Κιτσό, αν έχεις καλό σκοπό, είναι εντάξει. Μα σκοπώσουν και να μας πιάσουν. Αν δεν έχεις καλό σκοπό, τότε λυπούμε. Ο σκοπός είναι να μην μας πιάσουν. Τι λαλείς. Βαρβαρά, ένα μπορεί να δεις. Τι πράγμα. Να πας σε ξενοδοχείο. Και τσι, εγώ μιλώ σου για γάμο και εσύ λαλείς μια ξενοδοχείο. Γάμο, μα ποιο γάμο. Για ποιο γάμο. Για ποιο ξενοδοχείο μου λαλείς. Να που με πέρασες. Για ποιο γάμο μου λαλείς, για ποιο με πέρασες. Και γιατί να θέλει να σε δολοφονήσει η Άννα Ρίτα. Για την ασφάλεια. Ασφάλεια, ποια ασφάλεια. Έχω μια ασφαλεία ζωής. Μεγάλο ποσό. Πολλά μεγάλο ποσό. Για τι νούμερα μιλούμε δηλαδή. Για 3 εκατομμύρια λίρες. Μπαρτών. Για έτσι ποσό εγώ θα σκότωνα έναν ολόκληρο χωρικό νόημα τη γυναίκα μου. Έτσι α. Βέβαια. Έχει δίκιο να θέλει να σε δολοφονήσει. Είναι τούτο που λέω πάντα στους πελάτες. Μην κάνετε έτσι ασφάλειες ζωής, παιδιά. Μην κάνετε ασφάλειες πάνω από 2.000 λίρες. Άντε το πολύ 5, αφού είναι πειρασμός στο γέννημα. Είναι πειρασμός, είναι κίνητρο. Έχει κανένα που δεν θα δολοφονούσε για έτσι ποσό. Έχει, πέστε μου, έχει. Έχεις δίκιο. Καλό, φταίει η γυναίκα τώρα, α. Όχι, παιδιά μου, φταίει. Εγώ λαλώς δεν φταίει. Δεν φταίει, α. Δεν φταίει, κύριε Χριστοδουλίδη, δεν φταίει. Έχει δίκιο, ναι, Αναρίτα. Αναρίτα, όχι Αναρίτα.
Φταίω εγώ, α. Ναι, εσύ φταίει. Και τώρα. Τώρα σας τα γύρας. Και από μας τι θέλετε, κύριε Χριστόδουλε. Χριστοδουλίδη. Προστασία. Τι λες, Μέλιο. Ξέρω εγώ. Να τον προστατεύσουμε. Ή να τον προστατεύσουμε, να τον αφήσουμε τον άνθρωπο να προστάτευτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού πέρε, πάει να δω τον Μέλιο. Ρε, σου είπα να φύγει εσύ εγώ τον Μέλιο, ρε. Όχι. Όχι, εσύ το είπα. Όχι. Ένα ξύχασα, ρε. Είδε. Έλα, ρώσε το τώρα. Και γιατί. Γιατί δημιουργεί προβλήματα, ρε. Γιατί μείνει στο καλό, ρε. Όχι, να μου λάλει σε μένα. Όχι, να μου κάνει τον μάγκα, σε ξαναδώ στη Λευκοσία κατ' ήσου. Αφού μείνει κολευκόσια. Να μετακομίσει, ρε. Να μετακομίσει, να φύγει σύζυγο σε τον Μέλιο και την οικογένεια του, σε το σπίτι του και τη δουλειά του, και μακριά και που τα ναρκωτικά. Αν έχω σχέση με. Όχι, κάθε Κυριακή να βγαίνει στον Εσπέρι. Καλά, καλά, να με. Και ο Ζήτη να σε δω. Θα σε καταγγείλω στη Μητρόπολη. Πήγαινε, ρε, που να με καταγγείλει στη. Α σε ξαναδώ το πέσει, να σου κόψω τα πόδια σου. Που να με καταγγείλει στη Μητρόπολη. Σε τούτα, ωραία, τούτα, ωραία. Σε τούτα, σε τσίνα, σε τσίνα. Τσετσίνα θα έλεγα. Ναι, αλλά το πολύ να πιάσω ψευκάρκα μόνο. Μα μόνο. Μόνο. Μα αφού ο άντρας είπε σε κατάστημα, μπράβει καλή πολλά λεφτά. Ευκάλλει, αλλά φυλάει. Και εσύ αν έχεις δέτο. Τι να κάνω. Ως που να δούμε τι θα γίνει με την ασφάλεια. Ποια ασφάλεια. Έχει μια να σου είσαι 3 εκατομμύρια λίρες. Γιατί γελάς. Εμπολάρα του, δεν λένε ανάρρητα μου. Κανονικά τίποτα. Γιατί? Πρέπει να πεθάνει πρώτα και σήμερα να πιάσουμε τα λεφτά. Έλα σου πω, και τούτο είναι ένα μπολόριο με μαύρο. Ω, ναι. Και γιατί είπες καλό, άσε να δούμε ένα μόνο να γίνει. Είπα. Είπες. Και τούτο είναι να πιάσω, και τούτα. Και εσύ? Εγώ να πιάσω τούτα. Λίτσα! Έλα. Πού μου είπες είναι τα πρόβλημα αν είσαι στη δουλειά σήμερα. Φώναξε με ο μάστρος μου και είπε μου ότι έχει την εντύπωση ότι μιλώ καλά γαλλικά. Σοβαρά? Και τι του είπες? Δεν ανέχομαι λαλό του να μου μιλά με τον τρόπο ο κάθε άσχετος. Άκου να σου πει εσένα πως δεν μιλάς καλά γαλλικά. Μπορεί να μην είμαι Γαλλίδα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω να μιλώ γαλλικά. Είμαι τόσο χρονό γυναίκα και ποτέ κανένας δεν μου είπε ότι δεν μιλώ καλά γαλλικά. Ποτέ στη ζωή μου. Και τι σου είπε, Ρένιτσα? Ότι όλα τα γκρουπ κάνουν παράπονο, ότι δεν καταλαβαίνουν τι τους λαλώ. Όλα? Όλα. Και τι του είπες? Ότι ούτε εγώ καταλαβαίνω τι μου λαλούν, αλλά ήρθα ποτέ να σου κάνουν παράπονο, είπε μου, ήρθε αυτά. Καλά έκαμες, Λίτσα μου. Τώρα, είπε μου να κάνω μόνο ελληνόφωνα γκρουπ. Εμπειράζει Νίτσα και τα ελληνόφωνα καλά είναι. Πότε αρχίζει η παρακολούθηση? Πόψε. Πόψε. Ένα θέλω overtime. Overtime. Ναι. Είδες και εγώ είναι πιο overtime. Έχει ένα δικό σου γραφείο, κρέο. Είδες. Εμού. Ε. Τον Τζίνο. Κιό. Τζίνον Τζαμί. Ε. Είναι ωραίος. Γεια. Καλά, εσείς αρέσκει. Καθόλου. Άδει την Τζίνι. Ποια, Τζίνι με το παλιό το μαύρο. Ναι, άδερε ζηλίκι. Άδε πρόκλης. Ανάγκη να προκαλούν έτσι πολλά. Γιατί ρε Νίτσα, η κοπέλα είναι ναι, ωραία, λεπτή. Γιατί να μην βάλει κάτι, κάτι πιο. Ωραία. Ναι. Τζίνι. Ναι. Εν είσαι καλά. Εμού. Ε. Τζούτσαμε. Είναι ο φίλος του Μέλιου. Ναι, Τζίνος είναι. Είναι ωραίος, α. Πολλά ωραίο και πολλά μάγκας, α. Μάγκας, α. Ναι. Γεια. Γεια σου, Λίτσα. Εγώ είμαι η Αρφίτης. Είμαστε δίδυμες. Ναι. Τέλεια δίδυμες. Αν είσαστε εσείς δίδυμες, εγώ είμαι κάτι σινιόρ. Πλάκα. Ηλίθιε. Ορκάτι. Αγράμματε, ρε αγράμματε. Το λοιπόν. Πόψε. Γεια. Α, πώς σκέφτη. Πού ήσουν, Μπίτσα? Ήμουν άρρωστη. Α, μάλιστα, ήταν άρρωστη και... Πού ήσουν, Μπίτσα, είπα. Ήμουν πολλά άρρωστη. Παρέτα μας, ρε, Μπίτσα. Πού ήσουν, Μπίτσα? Γιατί που ήμουν άρρωστη, γύρτα.
Λοιπόν, πες μας που είσαι. Θέλουμε να μας πεις την αλήθεια, μπίτσα. Σταμάτα με λιό. Εγώ είμαι ο μάστρος, δαμέ. Μην επεμβαίνεις εσύ. Έχει δίκιο ο κύριος Κρέαν. Εσύ γιατί ανακατώνεσαι. Λοιπόν, την αλήθεια, μπίτσα. Επία... Α, μάλιστα, επία. Ναι, πού επίες, με ποιον επίες, γιατί επίες. Επία με την κυρία Ναρίτα να αγοράσει παπούτσι. Πολλά ωραία. Κάτσε. Μάλιστα. Να τις γράψεις ακραίο. Κάτσε, είπα! Αν μου γράψει άδεια, να φύγει από το τώρα όλο σας το. Κάτσε. Και τι σου είπε η κυρία Ναρίτα. Μιλήσαμε για παπούτσια, για... Γιατί άλλα. Έτσι, για μια ασφαλεία ζωής του άντρα της. Αχα, άσο ηλέ. Είναι κακό. Και τι σου είπε για την ασφαλεία ζωής του άντρα της. Είπε μου ότι αν πεθάνει ο άντρας της, να πιάσει 3 εκατομμύρια λίρες που την ασφάλεια. Για να μιλά ο άντρας της, κάτι ξέρει. Έχει δίκιο. Πίτσα. Ναι, κύριε Κρέμ. Η κυρία Ναρίτα σκοπεύει να σκοτώσει τον άντρα της. Και γιατί? Για να εισπράξει την ασφάλεια. Και τώρα? Ναι. Ναι, ναι. Α, εντάξει. Ποιος ήταν? Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χριστοδουλίδης. Πόψε, είμαστε καθήκον. Ο κύριος Χριστοδουλίδης υποψιάζεται ότι απόπειρα μπορεί να γίνει υπόψη. Γιατί είναι η δουλειά μου. Με πάει και θα σε σκοτώσουν. Δεν μπορούν. Γιατί δεν μπορούν. Γιατί είμαι επαγγελματίας. Ποιος μου το λέει πως θα μείνω χειρές στα 30. 35. 34. Α, κουτούτσι. Τέλος πάντων. Αν δεν επιστρέψω σε 48 ώρες, τηλεφώνα στην αστυνομία. Και αν επιστρέψεις. Μην τηλεφωνήσεις στην αστυνομία. Κρέον. Ναι, Νίτσα. Θέλω να ξέρεις, Κρέο. Τι θέλεις να ξέρω, Νίτσα? Ότι αν πάθεις κάτι κακό... Ναι. Εγώ δεν θα ξαναπαντρευτώ. Νίτσα. Κρέο. Κρέο. Ναι, Νίτσα. Ασφάλεια ζωής έχεις, ναι. Όχι. Τι εννοείς, όχι. Όχι, γιατί να έχω. Ρε, μα τώρα σοβαρό μιλάς. Δεν έχεις ασφάλεια ζωής. Όχι. Θα σε καθαρίσω τι θα γίνω εγώ γυναίκα χείρα με 3 μωρά. Μα αφού δεν έχουμε μωρά. Σιωπή! Που να μου πεις ότι δεν έχουμε μωρά. Τι θα γίνω εγώ, α? Τι θα γίνω εγώ. Να βγω στο σπίρι. Να βγω στους δρόμους, να φτιακονώ. Να πλώ φιστούζα στον κατακλυσμό και σημειούες τις παρελάσεις. Πάντως πάει σου να πουλάς σημειούες. Φύε! 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 Κάνω το που κάνεις, ομιλίτσα. Πού είναι να πάει, είπαμε. Να πάμε να παρακολουθήσουμε μια μόνη να σκοτώσει τον άντρα της. Ξέρω τι. Ναι, έτσι είναι η Αναρίτα. Α, έτσι να αρχίσεις. Ω, εμένα με περιμένεις, Λίτσα, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Ο μέλιο μου, κοίταξε. Αν θα σε πυροβολήσουν και πάει στο νοσοκομείο, σε παρακαλώ, πες τους να μου κάνουν ένα τηλέφωνο να με περιμένω άδικα, εντάξει. Εντάξει. Αν θα τον πυροβολήσει, έτσι είναι ανάγκη να μπει μπροστά να κλειτώσει τον άντρα της. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Αν θα τον εισφάξει, πρόσεχε, γιατί το μαζί έχει κακοφκούν πολλά. Πάω γιατί περιμένει ο κρέο. Α, θα σου πάρει το κλειδί μαζί σου. Φίλα. Ένα κατάλαβα το σχέδιο. Πότσι, έχει ένα δέντρο. Θα πάμε να βγούμε πάνω. Μα κι εγώ. Ναι. Όχι, έγινε, ναι. Γιατί? Δεν μπορώ, φορώ φούστα. Εμένα πάντως πίτσα δεν πειράζει. Εμένα πάντως πίτσα πειράζει, εντάξει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και θα παρακολουθούμε τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Ναι. Μόλις αποβιραθεί η φιλενάδα σου να πάει να σκοτώσει τον άντρα της, θα επέμβουμε. Μα κι εγώ. Όχι, εσύ θα τηλεφωνήσεις στην αστυνομία. Και δεν αποπειραθεί. Θα αποπειραθεί, πίτσα. Άντε πάμε.
Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Να φύγω από τη ζωή μου. Μα γιατί, τι έγινε πάλι. Δεν αντέχω. Να πεθάνω. Μα γιατί. Κορή. Δεν σε έχω αυτή τίποτε πιο. Πόψε μπροστά σου το θείο, άντα σου τζησί, ρωτάς με γιατί. Ουφ, Παναγία μου, ποιος εμπόνε πάλι. Παναγία, Παναγία μου εμπόνε, Παναγία μου. Καλησπέρα, Παπς. Καλησπέρα, Νιλίτς. Παπά μου, βοήθεια. Τι έγινε. Τίποτε δεν έγινε. Κόρη, μα είσαι τελειά αισθητή. Τελειά, τελειά. Τελειά, εγώ δεν μπορώ, παπά, ποια είναι, άνοιξε. Ένα μου, πήρε ένα μου, έγινε. Ο μέλιος και ο κρέο. Καλησπέρα. Ναι. Δεν μου είδα τι με δανείξει. Ενώ φίλος το μέλιο. Γίτσα. Μέσα ο... Ναι. Άντε ρε τίποτα. Άφησε τον παπά και κάτι θα θέλει το παιδί. Τι είναι μόνο μεγάλο σου. Πάτε μαλίτσα. Τι είναι. Πάτε. Πάτε να σε δω. Μαλίτσα. Ένα μου πείτε τι έγινε. Θωρείς τίποτε κρέο. Όχι, ενούλα Θεοσκότεινα. Τέλος σε Θεοσκότεινα, αφού είναι ολόφωτον το σπίτι. Αφού έθω τίποτε λόγος. Τι είναι, κόρη. Τι θέλετε ότι, πρέπει να με κατσαλήσει. Εδίψασα. Να αντέξεις. Εδίψασε, λένε. Να αντέξει. Ενούλα μαύρα. Μα που θωρείς κρέο, είναι ποδά το σπίτι. Σιωμή. Ού. Έτω. Ξυπνάς. Τι είναι πάλι. Επίνασα. Τι έπαθε πάλι. Επίνασε, λένε. Έλα, δώσεις μια ντοπάτα να με κατσάνεσαι. Άω την κεφαλή μου, βλάκα. Τι έγινε πάλι. Ήγκωσα την πάλι στην κεφαλή. Έπειρασε. Αμάν. Τι. Παλαβέ. Αν κατεβώ κάτω θα σε τρέχω μαλίσω. Κάτι θωρώ. Να μάθεις, βλάκα. Τι θωρείς. Θα στα πιστόλι. Θέλω κι εγώ να δω, θέλω κι εγώ. Τι επίρασε. Άντε να σε δω. Πρέπει να ακούσουμε ένα μπουραδί. Ναι, πρέπει. Κατουρίθηκα. Τάραξε μου τα νεύρα μου. Κατουρίθηκε, λάλη. Να πάω ένα λεπτό και να έρθω. Θέλω ήχο. Ακούεις τίποτε. Όχι. Γιατί. Δεν ξέρω. Τώρα. Κάτι ακούω. Τι. Την πίτσα. Πάει μέσα. Να πάω να τον σκοτώσω. Άντε, γλύωρα, πριν να το σφάξει. Κύριε Κρέον, τσίπς, έφερε. Μα τι έγινε. Πάμε γλύωρα να τον παίξει. Μα ποιον. Ε, παιδιά. Να μονέ. Είσαστε μπαστο δέντρο. Ναι, γιατί. Το δέντρο είναι δικό μου. Έχει τρία χρόνια που έρχομαι δάμε. Ιντάει. Είναι η ώρα της που ξυντίνεται τώρα. Καλησπέρα. Ναι, 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 να τσακωθούμε πάνω, φύγουμε. Έχεις χάρη μου, τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων. Άντε φύγετε που δάμε. Είναι η ώρα της που ξυντίνεται τώρα. Και τι έπινωσε εδώ του παιδιού. Ήταν ωραίο παιδί και είναι τρόδικό του. Ρευτούν, κυρία μου. Και σίγουρα ο Αρτούρο δεν σας είπε γιατί ακυρώθηκε ο γάμος τους. Κι αν η σχέση σας δεν προχωράει, καλύτερα να χωρίσετε. Ποτέ δεν θα αγαπήσω καμία όπως την αγαπώ. Ποτέ. Αν εμείς τα πάμε καλά, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τους συζύγους μας να μαλώνουν στη δουλειά, δεν νομίζεις? Και τη Ρεχίνα θα την έχω από κοντά. Δεν ξέρω πώς, αλλά θα τους χωρίσω. Πάθος για εξουσία. Δευτέρα, στις 5:20 το απόγευμα, στον Αντένα. Μπορεί να είμαστε ίδιες, αλλά αδελφές δεν είμαστε ούτε για πλάκα. Δεν θα την αποδεχτώ ποτέ αυτή τη γυναίκα. Και αν χρειαστεί, δεν θα ξαναδώ και τον πατέρα μου ποτέ. Η αγάπη σου με μεταμορφώνει. Παρακαλώ. Ποιος είναι ο Ρέστη? Γιατί δεν μιλάει πάλι ο Νικόλας? Είμαι κι εγώ εγκόμενα. Έτσι την έχεις δει? Τι είναι αυτό το τεστράτη? Είμαι έγκυος. Παύλο! Παύλο, σε παρακαλώ, σταμάτα! Νίκησες. Δίδυμα φεγγάρια. Ο δεύτερος κύκλος τη Δευτέρα, στις 9:20 το βράδυ, στον Αντένα. Σε μισή ώρα πρέπει να δω τον υπουργό. Πήγαινε να ψωνίσει και θα τα πούμε στο ξενοδοχείο. Μια ισχυρή γυναίκα. Ποιος απειλεί την ευτυχία της? Πίσω, πίσω, πίσω! Αυτό παιδί μου! Την χτύπησαν, με έδεσαν, την πήραν. Μαργαρίτα,
χαρά. Για να λύσει το μυστήριο, χρειάζεται 5 κλειδιά. 5 λουκέτα, 5 κλειδιά. Κάθε φορά που θα ακούς, θα παραλαμβάνεις και ένα κλειδί με το λουκέτο του. Λευτό θα έρθει μαζί με την κόρη σου. Η ερεύνηση της αστυνομίας πόσο κοντά τους είναι. Μακριά τους, Ηλία. Κοίταξε πολύ προσωπικά και θυμήσου, σε παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό. Μια μέρα. Μια νέα σειρά βασισμένη στο best seller της Λένας Μαντά. Ξέρω ότι πονάς, αλλά αν εσύ δεν μου μιλήσεις, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τα 5 κλειδιά. Πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα στις 10 και 4 το βράδυ στον Αντένα. Κι όταν θα πέφτεις και θα λες μαμά μία. Αμία. Καθημερινά στις 7 και 45 το βράδυ στον Αντένα. Χριστόδουλε και πιάσαμε την. Τι? Το πιστόλι φώνησα. Λύθι γάρι ρε γάρι. Άντε δεν ήταν εφέρ το πιστόλι. Ποιο πιστόλι? Το πιστολάκι το μαλλιό. Πιστολάκι το μαλλιό. Ναι. Εσύ γιατί ξυνηλάς? Εμέ ξυνηλά. Όλα με ξυνηλάς. Και ας τα σε γύρασαν τώρα. Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει? Να σου πω εγώ να μου συμβαίνει. Ρώτα τον άντρα σου που μας έβαλε να σε παρακολουθούμε, γιατί νόμιζα πως να τον σκοτώσει. Ανά μου, πού είναι το αλέτσα σου, μάνα μου, να πληρώ τα χέρια μου, γιατί κολλητσιάζω, μπορώ. Όχι! Καλά! Ναι, βέβαια, με ένα συνέτερο βλάκα και μια βοηθό ηλίθεια, πώς θα δουλέψεις? Χριστόδουλε! Ναι, αγάπη μου. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι συμβαίνει? Απαναγία μου, τα πόθια μου επονίσαν μέσα τα πούτσια. Ακού να δεις, Αναρίτα μου, να σου πω εγώ, μάνα μου. Ο άντρας σου ενόμισε ότι θέλεις να το σκοτώσεις για να πιάσεις τις λεφτές ασφάλειας. Τι! Σοβαρά, ρε! Εγώ ρε να σε σκοτώσω, ρε! Εγώ ρε που έκαμε τα πάντα για σένα! Να σε ξυνήσω, αγάπη μου, ένα λεπτό! Τίποτε! Εμείς πάμε! Κάστε το κι αμέσως! Εγώ ρε να σε σκοτώσω, ρε, μανέτρε! Μόνο ένα αστείο με πια να κάνω! Τι αστείο με κάνεις, ρε! Τι αστείο με κάνεις, ρε! Τι αστείο με κάνεις, ρε!